Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Από το Βόλο. Καλά εσείς, προσπαθούμε, προσπαθούμε. Μπράβο. Απόμειναν 2-3 μέρες για το άνοιγμα της κάλπης την Κυριακή το πρωί. Το δικό σας στίγμα ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε? Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Η Ένωση Κεντρών ακόμη δεν έχει μιλήσει, Αντένα, Μέγκα, Sky, σε όλα τα κανάλια, Αλφα, τα μεγάλα. Και έχουμε μιλήσει σε μερικά περιφερειακά. Αν αυτό είναι συμμετοχή σε εκλογές, αν αυτό το λέμε δημοκρατία και συμμετοχή σε εκλογές, τώρα είπατε για τον Τζίπρα ή για τον Μητσοτάκη ή για τον Παπανδρέου, αν είχαν λίγο φιλότιμο όλοι αυτοί, εκεί που τους εμφανίζουν κάθε μία ώρα σε όλες τις τηλεοράσεις, έπρεπε να πούνε μία φορά την ημέρα κόφτε να εμφανιστεί και ο κύριος Λεβέντης, να εμφανιστεί και ο κύριος Τάδε. Δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα να δημιουργούμε ένα ντέρμπι ποδοσφαιρικό. Μια τέτοια νοοτροπία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, την ώρα που θα αποφασίσουμε για πολύ κρίσιμα πράγματα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάπως έτσι πάνε να το λαό στην κάλπη. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν έχει μεριμνήσει ώστε να έχει... Τίποτα, αφού είναι απατεώνες εκεί πέρα. Όλοι τους είναι του Λαμπράκη, του Μπόμπολα, του Αλαφούζου, είναι υπάλληλοι. Όλοι όσοι είναι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι ή πρώην ή νυν έμισθοι υπάλληλοι των Νταβατζίδων. Δεν το ξέρετε? Για να μπεις στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να σε υποδείξουν τα κόμματα. Ναι. Τα κόμματα τι θα υποδείξουν? Τις ορδινάτσες του Αλαφούζου, του... Μίλαμε τώρα τα ίδια. Ναι. Δεν μπαίνεις στο Εσουρού αν δεν είσαι κολαούζος. Γιατί παρενέβη την προηγούμενη εβδομάδα για ένα κόμμα που δεν παίζαν τα κανάλια το σποτ. Τι παρενέβη? Παρενέβη το SRU για κάποιο κόμμα, Χρυσή Αυγή μου φαίνεται, που δεν έπαιζαν, ναι, που δεν καλούσαν, ναι, εκπροσώπου. Δεν παρενέβη όμως για το αν τα κανάλια κάνουν το καθήκον τους όσον αφορά τις προσκλήσεις όλων των κομμάτων. Εκεί δεν είδα παρέμβαση, που εκεί είναι η ουσιώδης. Τώρα αν ένα σποτ θα παιχτεί ή όχι, αν είναι υβριστικό, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρω την υπόθεση τι ήταν. Εκεί εντάξει, αλλά εκεί είναι δευτερεύουσα η παρέμβαση. Ναι. Η ουσιώδης παρέμβαση είναι για το εκφράζεστε, για το δικαίωμα του εκφράζεστε. Εάν δεν υπάρχει συμμετοχή, ας πούμε, στην πληροφόρηση, πώς θα σου πούνε έχασες τις εκλογές? Τι είδους χασούρα είναι αυτή, να χάσει τις εκλογές η Ένωση Κεντρών, αφού ακουστεί? Αν τις χάσει χωρίς να ακουστεί, να πούμε έχασε, επειδή είναι φασίστες οι Έλληνες και επειδή δεν λειτουργεί τίποτα? Αυτή τη στιγμή με έχετε ακούσει εμένα, Αντένα, Μέγκα, έχετε ακούσει κάποιο εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών πουθενά, τίποτα? Όχι. Κατεβαίνουν 400 υποψήφοι, πληρώσαμε το ίδιο παράβολο με το Κουκουέ, με τον Πασόκ. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τις μούρες τους σε όλα τα κανάλια ολωνώνε, του Λαφαζάνη, του Σπιλιοτόπουλου, του Συμφουνάκη, μια Δούρου, μια κόρη του Κωνσταντόπουλου. Έχω αηδιάσει, που τις έχω δει συνεχώς. 8 ώρα σε ένα κανάλι, 9 στο άλλο, 10 στο άλλο, 12 στο άλλο. Και φιλότιμο Νίκο, δεν υπάρχει, παιδιά? Δηλαδή, ας απαγορεύσουν τη συμμετοχή. Τι νόημα έχει να επιτρέπουν τη συμμετοχή στην Ένωση Κεντρών και απαγορεύουν την εμφάνιση, την παρουσίαση? Τι είδους η δημοκρατία είναι αυτή? Θυμωμένος ένας, πώς μπορεί να πούμε γι' αυτόν ότι έχασε ή ότι κέρδισε? Βγαίνω έξω από το σπίτι μου και μου λένε μετέχει Ένωση Κεντρών, μετέχετε? Δηλαδή έχουμε πρόβλημα αν μετέχουμε. Γι' αυτό λέω ότι η δημοκρατία έχει μείνει στη Χούντα. Όπως ήταν την εποχή της Χούντας που έκανε κουμάντο ένας Γιοργαλάς και έπρεπε να παίρνεις άδεια από το Υπουργείο Τύπου που είχαν αράξει εκεί κάτι καραβανάδες και κάνανε επιτροπές λογοκρισίας, τώρα είναι αλλιώς. Δεν σε βάζει ο Νταβατζής. Ο Νταβατζής που έχει το κανάλι δεν γουστάρει το Λεβέντη που ζητάει το ποδενέσχες του καναλαρχή. Έτσι. Γιατί από ό,τι θα ξέρετε, σε δύο πράγματα διαφωνώ με τους μεγαλοεκλώτες. Πρώτον, ότι δεν έχει ελεγχθεί το ποδενέσχες τους και ξεπλένουν λεφτά που κλέψανε στο χρηματιστήριο το 1999 και πρέπει να είναι φυλακή, και αντί να είναι φυλακή έχουν κανάλια και διαμορφώνουν την κρίση της κοινής γνώμης, πρώτον.
Και δεύτερον, δεν θέλω οι άδειες των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων να βγαίνουν πάπυρον. Δηλαδή κάθε χρόνο Αντένα να παρουσιάζει στοιχεία στο ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο ΕΣΟΡΟΥ όμως να είναι σοβαρό και να, τα μέλη του είναι διακληρώσεως από το σύνολο του ελληνικού λαού, όχι διαδιορισμού από τα κόμματα. Διακληρώσεως από τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων να συγκροτούνται 15 άτομα εκεί σε σώμα και να αποφασίζει, δηλαδή κοινωνία αμερόληπτα. Αυτό είναι ΕΣΟΡΟΥ. Διαφορετικά οι τρεις ορδινάτσες του Χόκαλη, οι άλλες τέσσερις του Λαμπράκη και οι πέντε του Αλαφούζου να τις λένε, να λέμε ΕΣΟΡΟΥ και να μου λέτε να απευθυνθώ σε αυτά τα κοπρόσκυλα προκειμένου να με κρίνουν, να κρίνουν τη δημοκρατία, αυτό δεν θα το κάνω. Λοιπόν, και επειδή ζητώ κάθε χρόνο να κρίνονται οι άδειες των τηλεοράσεων και αν πληρούνται οι κανόνες να τους δίνεται παράταση για ένα έτος ακόμη, ενώ εκείνοι θέλουν να είναι τα βαζίλες και ανεξέλεγκτοι, είμαι ο εχθρός τους. Αυτό δεν είναι το σωστό, κύριε Γιώργο, να ελέγχεται από μια επιτροπή του αν είσαι σοβαρός, αν τηρείς τους νόμους, αν τον πλουραλισμό, γιατί η κύρια αποστολή των μέσων ενημέρωσης είναι η ενημέρωση. Ότι είσαι εντάξει, ότι δεν χρωστάς, ότι πληρώνεις τους εργαζομένους, να ελεγχθεί ο φάκελος του κάθε καναλιού και πάμε παρακάτω. Εδώ το άλλο λειτουργούσε και δεν είχε πληρώσει ποτέ ΙΚΑ. Επί χρόνια. Και το ΕΣΟΡΟΥ εκοιμόντουσαν. Και το ίδιο κάνει και στο Μέγκα οι άλλοι τα βατζίδες, σαν Αντένα δεν έχουν πληρώσει αγγελιώσιμο ποτέ τους, ΦΠΑ δεν έχουν πληρώσει, αλλά παρατάστα κανονίζουν την Κυριακή να βγει ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς ή τα βατζίδες. Καταλάβατε, κύριε Γιώργο μου, τα έχετε πει αυτά στο Βόλο, τα γνωρίζει ο Βόλος αυτά. Ή μιλάω κινέζικα, ξένη γλώσσα. Γιατί μου φαίνεται ότι μιλάω ξένη γλώσσα, έτσι. Βέβαια, εμείς τα λέμε τον τρόπο μας, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Αν πω τώρα ότι συμφωνώ με τον κύριο Λεβέντη, θα πάρουν την κασέτα, τη στείλουν κάτω στο ΕΣΟΡΟΥ και μου βάλουν πάλι πρόστιμο. Τι πρόστιμο, γιατί κάναμε, που είπαμε ότι είναι υπάλληλοι του ΔΟΛ. Προχθές έστειλε. Άμεση ή έμεση προδοσία από τους ομίλους. Τώρα πέσετε στην περίπτωση, ακούστε με λίγο, πέσετε ναι, στην περίπτωση. Προχθές ένας μεγαλόσημος πολιτικός εδώ είπε στο ΕΣΟΡΟΥ ότι τον έβρισα, πράγμα που δεν έγινε. Και το ΕΣΟΡΟΥ χωρίς καν να με καλέσει, να μου κάνει μια κλήτευση, ναι, μου έβαλε 10.000 ευρώ πρόστιμο. Ότι τον βρήσατε. Ότι τον έβρισα, γιατί δεν έγινε. Καλά, δεν απαιτούνται οι κασέτες να ελεγχθούν έτσι. Στείλαμε κασέτες, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά για τα μάτια του πολιτικού έβαλαν 10.000 πρόστιμο. Μπορεί να σας μισούσει. Ξέρετε ότι από όλα αυτά τα πρόστιμα δεν έχουν εισπράξει φράγκο. Μα τι να τους δώσω, αυτά που δεν έχω να τους δώσω. Από το 99 που νομίζω... Να πάνε τους πληρώσει ο πολιτικός που έχει. Άλλο λέω, δεν καταλάβατε. Καταλαβαίνω. Από όλα αυτά τα πρόστιμα έχουμε και στο έξτρα προστήματα για το Καρατζαφέρη τότε που είχε κάνει το Σπύρο, που είχε κάνει εκπομπή για τα φρουτάκια του Στεφανόπουλου. Έχουμε διάφορα είδη, διαφόρων ειδών πρόστιμα έχουμε που είχαν κάνει, που παραβάσεις υποτίθεται, καταγγελίες κτλ. Έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το κράτος δεν μπορεί έρχεται να υπερασπιστεί ούτε την δική του άποψη που έβαλε το πρόστιμο. Από ότι οι κρατικοί υπάλληλοι δεν προσέρχονται, δηλαδή ενώ βάζει το ΕΣΟΡΟΥ το πρόστιμο, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τύπου, οι επιφορτισμένοι με το καθήκον να υπερασπιστούν το να μπει και να πληρωθεί το πρόστιμο, δεν προσέρχονται και όλα αναβολή. Και αυτό έχει περίπου δεκαετή παραγραφή έχουν του ΕΣΟΡΟΥ. Μάλιστα. Δηλαδή όλα αυτά τα περί προστήμων είναι αστιότητες. Δεν έχει πληρώσει ένας. Δεν έχει πληρώσει ένας πρόστιμο. Μου φαίνεται ένας προτετραετίας πήγε και ο Θελός, επειδή ήταν πολύ μικρό το πρόστιμο, 3.000 ευρώ, πήγε και το πλήρωσε μόνος του. Και το βάλανε στο... εγώ θα πληρώσω. Και το βάλανε... Και το σαν τρελό. Το πήγε στο δρομοκαίτιο. Σου λέει εσύ θα πληρώσεις. Τρελός. Χαλάς την πιάτσα. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πάμε επί της ουσίας. Με αυτούς δεν βγάζουμε άκρη, πάμε επί της ουσίας. Λοιπόν, ο Σαμαράς λέει επαναδιαπραγμάτευση, λες και διαπραγματεύτηκε όταν υπέγραφαν τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Λοιπόν, δραχμή ίσον καταστροφή. Γιατί η επιστροφή στη δραχμή να είναι καταστροφή, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε τώρα, η επιστροφή στη δραχμή, το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ τότε που μπήκαμε στο ευρώ δεν το κατάγγειλε. Δεν είπε κάναμε λάθος και μπήκαμε στο ευρώ. Άρα, γιατί να γυρίσουμε στη δραχμή? Είναι ομολογία εθνικής αποτυχίας και τραγωδίας. Ας μου φέρει το ΣΥΡΙΖΑ μια κασέτα που όταν μπήκαμε στο ευρώ, ενέτη 2002, το κατήγγειλε ως ενέργεια μειωτική, προδοτική, δεν το κατήγγειλε. Ή έλεγε τα διάφορα άλλα, αλλά δεν είπε είναι κακή ενέργεια, είναι μεγάλο λάθος που μπήκαμε. Αν είχε τέτοια κασέτα, να έλεγα εξ αρχής ήταν κατά του ευρώ. Τώρα, η αποχώρησή μας από το ευρώ και η επιστροφή στη δραχμή θα είναι ομολογία εθνικής τραγωδίας και αποτυχίας. Γιατί καμία από τις άλλες χώρες δεν αποχωρεί και θα αποχωρήσει. Αν βρούμε άλλη μια χώρα από τις 16 της Ευρωζώνης να αποχωρήσει και εκείνη, να πονά, κρίνανε οι άνθρωποι ότι ήταν λάθος. Εμείς αποχωρούμε, αν αποχωρήσουμε, μάλλον εκδιωκόμεθα, λόγω της πτώχευσης. Όχι, έχω άλλο παράδειγμα. Έχω άλλο παράδειγμα να σας θέσω. Στην Νομισματική Ένωση απέχει και χρησιμοποιεί δικό της νόμισμα, τόσο η Αγγλία όσο η Δανία. Γιατί δεν μπήκαν ποτέ. Γιατί είχαν υψηλότερο νόμισμα. Ναι. Θεώρησαν ότι θα εφήγοντο η συμμετοχή στο κοινό νόμισμα, ναι, που υποθέτει ότι ο Βοράς θα κάνει υποχωρήσεις υπέρ του εξασθενημένου Νότου. Μπράβο. Αυτή λοιπόν σου λέει, γιατί εγώ να κάνω υποχωρήσεις για την Ελλάδα, είπε εξ αρχής η Αγγλία, δεν μετέχω. Όπως τώρα στη Γερμανία υπάρχουν φωνές να φύγει η Γερμανία από το ευρώ. Σου λέει, αφού οι άλλες χώρες νοούν τη συμμετοχή τους στο ευρώ με δάνεια, με χαμηλούς τεκτοκισμούς, με διάφορα πράγματα, όλα με αιτήματα ότι δεν τα φέρνουν βόλτα και χρησιμοποιούν το ευρώ, το κλειδωμένο νόμισμα, μήπως είναι συμφορότερο να αποχωρήσουν οι Γερμανοί και να επιστρέψουν στο Μάρκο και να αφήσουν τους άλλους το ευρώ να βράζουν στο ζουμί τους? Είναι κάτι ακροδεξί που το εισηγούνται αυτό, να ξέρετε. Η ακροδεξιά στη Γερμανία και η σκληρή της Μέρκελ και πιο δεξιά ακόμη εισηγούνται να φύγει η Γερμανία από το ευρώ, διότι συμμετέχουσα όλο πληρώνει για τους φτωχότερους. Ναι, εμείς πώς θα πάψουμε κάποια στιγμή να αποφύγουμε κάθε μορφή δανειοδότηση από τις αγορές? Αυτό ότι επιστρέφοντας το 3% έλλειμμα. Αυτή είναι η θέση του Λεβέντη και της Ένωσης Γειτονούντας. Αν επιστρέψουμε στο μέσο έλλειμμα της Ευρωζώνης, το ετήσιο, που είναι 3%, επιστρέφει η χώρα στις αγορές. Εμείς πόσο έχουμε τώρα έλλειμμα? Εμείς έχουμε 11. Με 16 φύγαμε. Καραμαλή, το μεγαλύτερο έγκλημα του Καραμαλή ήταν αυτό, το 16. Το 16 έγκλημα, ναι. Και το λένε τώρα ότι δεν ήταν, το έκανε ο Παπαδρέου μεγαλύτερο. Στο 11 είναι ή έχει πέσει? Το 15 να ήταν, εκτινάχθηκε από το 3 στο 15, η χώρα έγινε αφαιρέγγια. Μόνο για δέλτα νητάφηματα ήταν. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ή να μην πληρώσει κάποιο ομόλογο και να κάνει στάση πληρωμών. Να κάνουμε πτώχευση, δηλαδή εθελουσία. Άτακτη. Οπότε η εκτείναξη του ελλείμματος, όλοι εκείνοι οι διορισμοί, τα στάζ, οι συμβασιούχοι των Δήμων έχουν διορίσει πάρα πολλούς συμβασιούχους και όλο τους ανανεώνουν εξάμηνα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όλα αυτά αύξησαν τα ελλείμματα. Το πάρτι του νοσοκομιακού υλικού που βάλαζαν δεκαπλάσια την τιμή των φαρμάκων και των εργαλείων των ιατρικών. Όλα αυτά, οι μαϊμού συντάξεις, σας μην λέμε τώρα. Δηλαδή, από όλες τις ενέργειες αυτές του πολιτικού κόσμου, στις οποίες αναμφισβήτητος συμμετείχε και η κοινωνία ούσα συνένοχος, γιατί κάποιος έπαιρνε τη μαϊμού σύνταξη, ο βουλευτής προσδοκούσε ψήφους, την έδινε, κάποιος την έπαιρνε, είναι και αυτός συνένοχος και κανονικά πρέπει να τον πάμε μέσα να επιστρέψει τα λεφτά άμα ήταν υγιής και έπαιρνε αναπηρική. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, πώς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα λεφτά πίσω, είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά από όλα αυτά εκτενάχθηκε το έλλειμμα στο 16, επειδή κάθε 1% του ΑΕΠ είναι περίπου 2,8 δις, από το 3 μέχρι το 16 είναι 13 επί 3
40. Κάνει, ναι, τόσα πρέπει να ζούμε λιγότερο, με τόσα λιγότερα, δηλαδή γύρω στα 40 δις λιγότερο πρέπει να ζει η Ελλάδα κάθε χρόνο, για να βγει στις αγορές και να μπορεί να φύγει από το μνημόνιο. Και γι' αυτό είπα στον Τσίπρα, είπα το εξής εγώ σαν Ένωση Κεντρών, ότι ο Τσίπρας λέει όχι σε όλα, ό,τι και φόρο να βάλεις, ό,τι προσπάθειες να μαζέψεις λεφτά, ο Τσίπρας λέει όχι. Δεν που λέει να κοπούν τα χρήματα των κομμάτων, ο Τσίπρας λέει όχι. Να απολυθούν από τη Βουλή 1700 κομματός και να συγκινήσουν των βουλευτών, που όλοι εργόμιστοι. Ο Τσίπρας λέει όχι, γιατί έχει δικούς του εκεί μέσα. Υπάρχουν 12.000 αποσπασμένοι του δημοσίου που είναι σε βουλευτικά γραφεία, σε υπουργεία, σε κόμματα. 12.000 άνθρωποι, δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, και λέω να γυρίσουν αυτές τις υπηρεσίες τους να δουλέψουν παρά να είναι να σουλατσάρουν αργόμισθοι. Ο Τσίπρας λέει όχι, σιωπά. Άρα θέλει να συνεχίσουμε με ελλείμματα. Και ρωτώ, αν συνεχίσουμε με ελλείμματα, μπαίνουμε πιο βαθιά στο μνημόνιο. Δενόμαστε περισσότερο με το μνημόνιο, κύριε Γιώργο μου. Αυτό ενίσταμε δηλαδή με τον Τσίπρα. Ενώ παρουσιάζεται ότι βρίζει το μνημόνιο και θέλει να βγούμε, εμποδίζει να κάνουμε οικονομία. Δεν συμφωνεί να φτιάξουμε την οικονομία μας και έτσι πάμε πιο βαθιά στην αγκαλιά του μνημονίου. Δηλαδή νομίζω ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο κι αυτοί. Ενώ ο Λεβέντης τι λέει, κόστε την πολυθεσία, γιατί έχουμε 200.000 ανθρώπους που έχουν 2-3 δουλειές. Κόφτε τη δεύτερη, τρίτη σύνταξη. Γιατί να παίρνουν 3 συντάξεις κάποιοι και άλλοι να μην έχουν καμία. Ιδιαίτερα όταν η μία σύνταξη είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Άμα έχει σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, γιατί να παίρνεις και δεύτερη και τρίτη. Καθηγητές πανεπιστημίων παίρνουν και σύνταξη δημοσιογράφου, γιατί πληρώνανε το ταμείο τους. Παίρνουν και σύνταξη δικηγόρου και από τη νομική, που ήταν καθηγητές 300. Γιατί να μαζεύει 8.000 ευρώ σύνταξη κάποιος. Είναι τρελά πράγματα. Πηγαίνετε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία με έχεις εισόδημα πάνω από 3.000 δολάρια δεν παίρνεις καμία σύνταξη. Και εδώ τι λέει ένας σχεδόν. Να περιοριστούν όλοι σε μία. Ξέρετε τι ανακούφιση θα υποστούν τα ασφαλιστικά ταμεία αν όλοι οι Έλληνες περιοριστούν σε μία. Και σταματήσουμε να αρμέγουμε την Αγελάδα με δεύτερη με τρίτη σύνταξη. Μετά έχουμε 400.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Εργάζονται. Τι θα πει αυτό? Ότι καταλαμβάνουν θέση που έπρεπε να έχει ένας άνεργος. Το καταλαμβάνετε. Καταλαμβάνουν θέση που έπρεπε να έχει ο άνεργος. Κάτι σωστό σε αυτή τη χώρα υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Και μου λένε να μην αυξήσουμε το εισόδημά μας εμείς οι συνταξιούχοι. Λέω, μα άμα παίρνεις πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη, γιατί να καταλαμβάνεις και θέση εργασίας? Πότε θα πιάσει δουλειά ο άνεργος? Ιδιαίτερα υπό το κλίμα της κρίσης που διανύουμε. Ούτε σε αυτό απαντάει κανένας. Δηλαδή έχουμε μια σειρά προτάσεων μείωσης δαπανών, το έλλειμμα από 11 να πέσει στο 6, στο 7, να πλησιάζουμε το 3. Και δεν απαντάει κανένας. Το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία να αγνοούν τελείως. Καθόλου, δεν ασχολούνται. Υπάρχει κόμμα η Ένωση Κεντρών που προτείνει μείωση του ελλείμματος χωρίς να κόβουμε από τους στόχους. Και λέμε, αν θέλετε να πάρουμε και χαράτσι για να... γιατί με όλα αυτά μπορεί να πηγαίνει 6 το έλλειμμα, προκειμένου να το κάνουμε 3 που ζητούν οι Ευρωπαίοι, να βάλουμε χαράτσι, αλλά πέραν της δεύτερης κατοικίας, οι δύο πρώτες κατοικίες κάθε οικογένειας να απαλλαγούν. Ή να κόψουμε μισθούς και συντάξεις, αυτούς που έχουν πάνω από 2.000 οικογενειακό εισόδημα το μήνα. Μέχρι 2.000 να προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού το εισόδημα των φτωχικών οικογενειών. Δηλαδή να στρέψουμε τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες, κύριε Γιώργο. Ούτε σε αυτό απαντούν. Δηλαδή προτείνουν να μην πληρώσει κανείς. Οπότε μην πληρώνοντας κανείς θα φτωχεύσει η χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να καταλάβει ο λαός της Μαγνησίας, και αυτό είπα και θα γίνει μία η ώρα σήμερα στην ΕΡΤ1, θα μεταδώσουν μία ομιλία που έκανα χθες. Καλό είναι αν ακούνε οι βολιώτες να βάλουν μία η ώρα το μεσημέρι στην ΕΡΤ1 σήμερα Πέμπτη, να ακούσουν την ομιλία, γιατί έθεσα τις βάσεις του οικονομικού προγράμματος και ανέτρεψα τα σχέδια και του Τσίπρα και του Σαμαρά και είπα ότι όποιος και από τους δύο βγει, όποιος και από τους δύο βγει, φόρους θα βάλουν, χαράτσια θα βάλουν
θα ξεβρακώσουν τον κόσμο και θα ζητάμε όλη την ψήφο μας ένα μήνα. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν τον Σαμαρά που μας λέει να πούμε ναι στο μνημόνιο. Έχουμε τον Τσίπρα που λέει όχι στο μνημόνιο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν κόβουν τα προνόμια της πολιτικής νομεγκλατούρας, αφού δεν θέλουν να κόψουν τις πατάλες γιατί γύρω τους έχουν κρατικοδία τους και ερπετά, τι θα κάνουν, στο φτωχό κόσμο θα μεταθέσουν τις ευθύνες. Δηλαδή, ό,τι ποιος και από τους δύο αν βγει, ο κόσμος θα την πληρώσει. Ο κόσμος θα επιβαρυνθεί και θα λένε, αχ, δεν ψηφίσαμε το Λεβέντη που μας τα έλεγε, ψηφίσαμε αυτά τα τομάρια τα οποία μας κόραγαξαν. Αυτό θα είναι το συμπέρασμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου και γι' αυτό το λόγο δεν με αφήνει να τα πω τώρα αυτά. Γιατί αυτό το ουσιώδες που σας είπα για τον κύριο Τσίπρα, αν θέλει όντως να φύγουμε από το μνημόνιο, ας παρουσιάσει σχέδιο να πάει το έλλειμμα στο 3. Τότε και εγώ θα συνεργαστώ μαζί του. Ένα σχέδιο να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Και όχι να λέει αορίστους θα βάλω στους εφοπλιστές. Τι να βάλει στους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές πήραν τα παπούτσια τους και φύγανε. Με το πρώτο που γίνει κάτι εναντίον τους, την έδρα τους μόνο έχουν. Την έδρα τους, ξέρω, οι εφοπλιστές έχουν με ξένη σημεία, Ονδούρα. Δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Αν πας να τους πειράξεις, θα πάρουν την έδρα τους από τον Πειραιά, όσοι έχουν στον Πειραιά, γιατί περισσότεροι μεγάλοι έχουν στο Λονδίνο ήδη. Θα πάρουν λοιπόν την έδρα της ναυτιλιακής τους εταιρείας να την πάνε στην Ονδούρα και έτσι θα χάσουν και τη δουλειά τους και τα 15-20 άτομα που δουλεύουν στο γραφείο, κοπέλες, ως επιτοπλίστων. Δηλαδή θα έχουμε νέα στρατιά ανέργων αν υπάρξει κυβέρνηση που τα βάλει βλακωδώς με τους εφοπλιστές. Με τους εφοπλιστές θέλει τέχνη. Θέλει σιγά σιγά να τους περισφίξεις, μάλλον με κίνητρα αρχικώς ώστε να τσιμπήσουν και μετά να τους βουτήξεις. Γενικώς έτσι θέλει τον κλέφτη. Πραγματικά ο εφοπλιστής είναι εν δυνάμει ένας κλέφτης. Από το 6, από το 6 μέχρι το 11 φέρανε και 140 δις φέρανε. Πώς? Από το 6 μέχρι το 11 φέρανε 140 δις. Ναι, φέρανε 140 δις. Τι φέρανε και τι πήρανε. Ακούστε κάτι. Οι εφοπλιστές, οι μεν της χωρίας εδώ που πάνε στα νησιά, αυτοί αρμέγουν την Αγελάδα. Σωστό. Είναι κρατικοδίαιτη. Οι άλλοι τώρα, οι άλλοι, έχουν πληρώματα Φιλιππινέζους. Δεν δουλεύει Έλληνας. Όσες φορές επιδίωξα, κύριε Γιώργο μου, να πάω να μιλήσω σε εφοπλιστή για Έλληνα ναυτικό, η πρώτη απάντηση, ναι με συγχωρείς, αλλά εγώ βάζω μόνο Φιλιππινέζους. Γιατί μου λέει στον Φιλιππινέζο δίνω 400 δολάρια, ενώ ο Έλληνας θέλει 2.000 ευρώ και άνω. Μου το εξηγεί, μου το κόβει, λέει να είμαστε φίλοι, να συζητήσουμε ότι άλλο θέλεις κύριε Λεβέντη μου, αλλά Έλληνα δεν βάζω. Τι... Αν βάλω Έλληνα θα βάλω μόνο τον καπετάνιο και τι... τον πρώτο μηχανικό. Τι 2.000 ευρώ και πάνω, πολλά περισσότερα. Όχι για τους, ναι. Αρμενιστές, ναι. Τους απλούς ναυτικούς του καταστρώματος, τους ανειδίκευτους, ναι. Δίνουν και 1.800 και 2.000 και στους Έλληνες. Ναι. Αλλά προτιμούσα λίγο το Φιλιππινέζο που παίρνει 400 δολάρια. Ναι, θέλει ειδική τακτική με αυτό. Ναι, ναι. Μετά το ΝΑΤ είναι ακριβό. Παίρνουν λοιπόν το καράβι από ελληνική σημαία και το πάνε στην Ονδούρα, που η Ονδούρα παρακαλάει. Σωστό. Παρακαλάει να κάνεις offshore εταιρεία και να παίρνει το 3% του τζίρου σου. Έχουν κάνει ειδικά κίνητρα, σου λέει φέρνε εδώ να κινείς το καρνέ σου των επιταγών και το λογαριασμό σου. Η Ιμπέρια. Ναι, αλλά θα δίνεις 3% επί ό,τι χρήμα επί όποιου ποσού διακινείς. Προτιμούν αυτοί να δίνουν 3% και να μην έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε ελέγχους, ούτε της εφορίας, ούτε τίποτα. Προτιμούν δηλαδή τρόπους να δίνουν κάτι προκειμένου να γλιτώνουν κάθε έλεγχο, γιατί συνήθως αυτοί παρανομούν. Ακόμη και στα καύσιμα που βάζουν στο πετρέλαιο για την κίνηση του πλοίου, τα καύσιμα που βάζουν στο πλοίο για την κίνηση, και εκεί παρανομούν. Γράφουν περισσότερα, κλέβουν οι καπετάνοι. Δηλαδή ο κλέψας του κλέψατος είναι. Αλήθεια σας το λέω, ξέρω καπετάνιο που έχει κάνει πολυκατοικία, κλέβοντας τον εφοπλιστή, έτσι, έτσι. Στο πετρέλαιο που έβαλε στο καράβι. Και του λέω, και δεν σε έπιανε.
Μου λέει, το ήξερε, αλλά τον είχα στο χέρι, γιατί και αυτός με έβαζε και έκλεβα το προσωπικό. Ο κλέψας του κλέψαντος είναι το πλοίο. Είναι ένας μικρός κόσμος διαφθοράς. Το κάθε μικρό πλοίο που βλέπεις. Έτσι, ναι. Τώρα αυτά τα λεπτά που μου είπατε ότι φέρανε, το λέτε αθρηστικά. Ναι, έτσι, ναι. Είναι 3.000 περίπου οι εφοπλιστές οι Έλληνες, εκ των οποίων οι 2.500 είναι μικροί. Οι μικροί ακόμη συνήθως στο παιχνίδι, ας πούμε, της offshore, της Ονδούρας και αυτά, οι μικροί δεν μετέχουν. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες, αυτές είναι. Ναι, λοιπόν, από τους εφοπλιστές μην περιμένει κανείς. Αλλά επανέρχομαι στο ουσιώδες, ότι αν ο Τσίπρας θέλει να μας βγάλει από το μνημόνιο, και πρώτος εγώ θέλω να βγούμε δίπλα του, να το πούμε έτσι, πρέπει να παρουσιάσει σαφές σχέδιο από πού να κοπούν αυτά τα 40 δις. Ή από πού αλλού θα τα βρούμε, διότι εγώ ούτε με το ευρωομόλογο συμφωνώ. Γιατί και το ευρωομόλογο δάνειο είναι. Κάποτε να το πληρώσουμε. Μην νομίζετε ότι το ευρωομόλογο είναι δώρα. Γιατί κάποιο, ο Γεωργάκης ο Παπανδρίου, έλεγε το ευρωομόλογο και στόμφαζε το στόμα του. Ολοστόμφο. Το ευρωομόλογο δεν είναι, απλά είναι ποσό που δίνει ισχυρή του Βορρά για αντιμετώπιση ταμιακών αναγκών. Και όπως τα άλλα ομόλογα που έχουμε που σκάνε κάθε τόσο, θα έρθει και αυτό να σκάσει. Κάποιος πρωθυπουργός μελλοντικός, ο Λεβέντης, μετά από 5 χρόνια πρέπει να το πληρώσει. Αυτοί κοιτάνε λοιπόν μόνο να έχουν λεφτά για σήμερα, να λένε στους Έλληνες πολίτες να έχουμε λεφτά, κάνουμε παροχές, να ευχαριστούν τα πλήθη σήμερα και κάποιος πρωθυπουργός αύριο να τσουλουφρίζεται να πληρώνει τα δικά τους εγκλήματα και τις πατάλες. Εγώ δεν συμφωνώ με τις πατάλες, κύριε Γιώργο, ούτε με τα δανεικά. Είμαι αυτής της άποψης. Καλύτερα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στο λαό, αυτά μπορούμε ελληνικέ λαέ, παρά να του υποσχόμαστε περισσότερα και να είναι με δανεικά. Και είπα και χθες επίσης στην ομιλία, την ακούστε και εσείς στην ΕΡΤΕΝΑ, μία ώρα το μεσημέρι είναι σήμερα, και άλλη πάλι η ΕΡΤΕΝΑ βάζει μία ώρα το μεσημέρι. Ο κόσμος δουλεύει. Ποιος θα δείτε να είναι σκεντρών. Μα επειδή κατεβαίνει το κόμμα με πλήρες συνδυασμούς, μας δίνει μία ώρα η ΕΡΤΕΝΑ. Να τη δώσουν την ώρα. Να τη βάλουν όμως βράδυ που βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Αυτοί τη βάζουν μία ώρα το μεσημέρι. Ποιος θα τη δει, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, μετά έχει το Τούργιο. Είπα για το Σαμαρά το εξής, γιατί κάποτε το 61, όταν ήμουν εγώ 9 ετών, το 61, θυμάμαι, ασχολούμουν με την πολιτική από τότε, η οικογένειά μου, η σχολή του έτσι, με την πολιτική, συζητούσαμε σαν οικογένεια, κατέβαινε ο Καραμαλής το 61 με σύνθημα «Ισχυρή δραχμή». Και μάλιστα έλεγε «Κινδυνεύει η δραχμή, αν δύο Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, τότε κινδυνεύει η δραχμή», έλεγε ο Καραμαλής. Ότι κινδυνεύει η δραχμή. Λοιπόν, τότε βγήκε ο Παπανδρέου και λέει «Δεν κινδυνεύει η δραχμή», λέει ο γέρος της Δημοκρατίας. «Ιερέ κινδυνεύει. Και καλή την δραχμή να συναποδάνουν, αλλά η δραχμή αρνείται», είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και πράγματι, ο Καραμαλής τι ήθελε, να φοβήσει ότι αν βγει ο Παπανδρέου θα καταστραφούν οι τράπεζες, θα χάσετε τα λεφτά σας. Το ίδιο βλέπω να επαναλαμβάνεται τώρα το Σαμαρά. Έχει ρίξει το σύνθημα ότι αν ψηφίσετε Τσίπρα θα χάσετε τα λεφτά σας, θα καταρρεύσει το σύστημα. Έχουμε δηλαδή επανάληψη των ιδίων μεθόδων. Θα πω λοιπόν να ακούσουν οι Έλληνες, εγώ δεν στηρίζω Τσίπρα, σε Τσίπρα τον κατηγορώ, διότι αν ήθελε πράγματι να φύγουμε από το μνημόνιο θα παρουσίαζε σοβαρό σχέδιο να πάει το έλλειμμα στο 3. Τότε μπορεί να του πρότεινα ή ένα σχεδόν να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ ούτε φιλόδοξος είμαι, ούτε αν όντως παρουσίαζε σαφές σχέδιο ο κύριος Τσίπρας να πάμε στο 3%, πρώτος εγώ θα του τηλεφωνήσω ή να του έλεγα συγχαρητήρια, είμαι δίπλα σου, ως απλός στρατιώτης, με βάλεις τίποτε, δεν διεκδικώ τίποτε. Εγώ βλέπω όμως ένα Τσίπρα που έχει μαζέψει όλα τα κοπρόσκυλα του Πασόκ τα παλιά την Μπάσκε και υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, χωρίς και στέλνευκή επιταγή. Σε τέτοια πράγματα δεν μπορώ να συμφωνήσω. Θέλω όμως να πω και στο Σαμαρά ότι αφού επαναλαμβάνει μεθόδους καραμαλισμού του 61,
για ισχυρή δραχμή μιλάει ο Καραμαλής το 61, για συμμετοχή στο ευρώ μιλάει η δεξιά σήμερα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ισχυρής δραχμής του 61 του Πότου Σαμαρά? 500.000 Έλληνες να φύγουν για τη Γερμανία. Τόσο ισχυρή ήταν η δραχμή που η μόνη λύση του κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας ήταν φευγάτε έξω. Να προσέξει λοιπόν ο Σαμαράς μήπως έχει την ίδια επιτυχία. Και να προσέξει και ο λαός αν ψηφίσει δεξιά, τι θα του συμβεί. Θα πάρει τα μάτια του να φύγει. Να τα θυμάται ότι τα πήγαινε σκεντρώνατα. Τώρα κύριε Γιώργο, πιστεύω από τα λίγα που σας είπα και περιέγραψα, να καταλάβατε γιατί την Ένωση Κεντρών δεν την καλούν στα κανάλια. Και αντίθετα καλούν τον κάθε Χαϊκάλη, τον κάθε Καμένο, τον κάθε Άκαυτο, τον κάθε Γιακουμάτο να λένε ένα Αθανασίου σήμερα είχε το Sky, αυτό τον πρόεδρο εισαγγελέων, λιβανιστήρι του Σαμαρά. Τον έβαλε λέει επικρατείας, υποψήφιο, δικαστικός. Και έλεγε και αυτός, του λέγανε τι θα κάνετε με το ένα θέμα της δικαιοσύνης, θα κάνετε με το άλλο, όλα λέει τα μελετούμε. Ανοιχτή επιταγή λέει παντού. Θέλουν να πάρουν την ψήφο και μετά να μας ξεσκίσουν. Να μας ξεσκίσουν. Και δηλώνω σαν ένας κεντρών, άσχετα την ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Είτε βγει ο πρώτος ο Τσίπρας, είτε βγει ο Σαμαράς, εσύ απλέ πολίτη θα πληρώσεις το μάρμαρο. Να εξηγούμαστε. Και δεν θέλω παράπονα και άλοθη, γιατί πριν 6 μήνες τους λέγαμε κλέφτες έξω από τη Βουλή. Τους λέγαμε κλέφτες και η Κανέλη της είσαν τους καθέλες. Δεν θυμόσαστε. Και η Κανέλη είχε φάει το ξύλο της έξω από τη Βουλή. Έξω από τη Βουλή η καταδίκη ήταν γενική, κύριε Γιώργο. Ήταν ανάθεμα κατά της πολιτικής, γιατί είχαμε κουραστεί να ακούμε τόσα λεφτά παίρνει 7,5% το χρόνο, εκατομμύρια ευρώ παίρνει η Παπαρίγα, 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπαιρνε ο Καρατζαφέρης, 5,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπαιρνε ο Τσίπρας, 22 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπαιρνε ο Σαμαράς. Είχαμε κουραστεί να τα ακούμε αυτά και ο λαός σου λέει τους κερατάδες παίρνουν και εγώ, εμένα μου κόβουν το μισθό και τη σύνταξη. Αυτός ο κόσμος που τους έλεγε κλέφτες και προδότες θα πάει την Κυριακή να τους ψηφίσει? Τότε είμαστε ανάπηροι. Τότε είμαστε ανάπηροι. Δεν γουστάρει το Λεβέντη. Ας πάει να ρίξει μια μούτζα. Αφού δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει ένα κόμμα κακοποιημένο που όμως έχει απόψεις να τις ακούσει. Να ακούσει τις προτάσεις, απόψεις. Και να καταλάβει γιατί με εμποδίζουν να τις πω. Εγώ κάποτε που με λιδωρούσε ο κύριος ο Μητσικώστας, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει σας ενοχλεί που σας σατυρίζω. Λέω καθόλου. Εκείνο που με ενοχλεί είναι που δεν με καλείτε και στο κανάλι να δουν ποιος είναι ο σωστός Λεβέντης, ο πραγματικός. Το Μητσοτάκη λέω που λιδωρείτε και σατυρίζετε, τον βάζετε και σε μια συνέντευξη να δει ο κόσμος ποιος είναι. Το Σιμίτι που λιδωρείτε, του παίρνετε και δηλώσεις. Εγώ Βασίλης ο Λεβέντης είμαι ο μόνος που λιδωρείται χωρίς να μου επιτρέπετε να μιλήσω, να δείξω ποιος είμαι. Και αυτό είναι έγκλημα, του λέω κύριε Μητσικώστα. Και αν είστε ηθικό παιδί πρέπει να το σταματήσετε. Αν πάλι σας βάζουν και σας πληρώνουν να το κάνετε, πάλι λέω τέτοια λεφτά είναι βρώμικα που παίρνετε. Καταλάβατε κύριε Γιώργο? Έτσι. Τέλος πάντων, στο Βόλο πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Ένιγμα. Ένιγμα, κύριε Πρόεδρε. Ένιγμα. Ο κόσμος έχει άγνοια. Παραπληροφόρηση. Ο κόσμος έχει άγνοια. Εχθές έκατσα λίγο που μοιράζαν εφημερίδες στα παιδιά στα ΚΤΕΛ. Περνάγαν άνθρωποι πολιτικοί. Ούς τα διάλογα λέει. Γυναίκες, άντρες. Βρίζαν τους πολιτικούς συλλήφθη χωρίς να δουν τι είναι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Μα και άκυρο ή λευκό και αποχή να κάνει, πάει στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή και 100 άνθρωποι να ψηφίσουν. Από τα 10 εκατομμύρια πες ότι ήταν μόνο 100 άνθρωποι. Άνθρωποι 100 και απέχει όλη η Ελλάδα. Και ξέρετε, ο λαμβάνων 51 ψήφους θα πει πήρα το 51%. Και ξέρετε κύριε Πρόεδρε, θα πιθανολογούσε κανείς ότι οι εκλογές της 6ης Μαΐου θα ήταν τουλάχιστον ένα είδος αμορτισέα. Και ότι ο κόσμος θα πήγαινε τώρα πιο κατασταλαγμένος. Σας λέω το βρυσίδι που ρίχνανε πριν δουν. Εμείς βγάζουμε την εφημερίδα αντιδιαπλοκή. Ναι.
τη μοιράζουμε λίγο. Πριν δουν τι είναι, πιθανολογώντας ότι είναι κανένας ριζοσπάστης, γιατί συνήθως τέτοια κόμματα μοιράζουνε. Δεν ξέρω τι πιθανολογούσε βέβαια ο κάθε πολίτης ή κάθε γιαγιά εκεί που ειρνεί το να πάρει. Υπήρξαν και ευτροπείς που έπαιρναν και λέγανε και ευχαριστώ και μπράβο, καλή επιτυχία, κοιτάγαν τι είναι. Άλλοι απορρίπτανε χωρίς, στανιάρανε κόμματα και προχωράγανε. Όταν ο άλλος δεν είναι άνεργος, δεν έχει να... Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα επικρατεί, θεωρώ ότι επικρατεί εχθές. Αλλά ο άνεργος περιμένει να ωφεληθεί από το λεβέντι. Για τον άνεργο πασχίζω. Όλα αυτά που κάνω τώρα και λέω τα δύο πρώτα σπίτια κάθε οικογένεια να μην μπει χαράτσι, να απαλλαγούν τα δύο πρώτα σπίτια, από το τρίτο και άνω να μπει χαράτσι. Για τον άνεργο φροντίζω. Που τυχόν πήρε κάποιο δανειάκι και έχει ένα διαμέρισμα. Όταν λέω πάνω από 2.000 ευρώ κόβεται μισθούς και συντάξεις το 20-30%, τον άνεργο, το φτωχό πάω να προστατεύσω, αυτό που μεγαλώνει παιδάκια. Έτσι. Που, και που το λάθος του Γιωργάκη είναι ότι πήγε το χιλιάρικό του και το έκανε 600 ευρώ. Έτσι. Αυτόν τα. Αν αυτός λοιπόν λέει ως τέτοια ρόλη, με τι κουράγιο εγώ σαν ένας σχεδόν θα συνεχίσω να τον υπερασπίζομαι. Όταν η απάντησή του, δηλαδή, όσο αηδιασμένοι και θυμωμένοι κι αν είμαστε, μην φτάσουμε και στο σημείο να, το μυαλό μας να το αχρηστέψουμε τελείως. Αυτό είναι το σωστό. Μία η ώρα λοιπόν, Βασίλης Λεβέντης, Ένωση Κεντρών. Στην Ερτένα, ναι, να το δει ο κόσμος, είναι η ομιλία που κάναμε χθες, την κάναμε για την Ερτένα. Σε μία ώρα από τώρα, είναι 12 και 3, φάγαμε 3 λεπτά. Φάγαμε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πάντως που δώσατε την ευκαιρία. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ευνοϊκό για την Ένωση Κεντρών, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από μακάρι, τη, μακάρι, της 6 Μαΐου. Μακάρι, καλή δύναμη. Είναι καλό γιατί θα αναγκαστούν πια να με βάζουν να μιλάω, δηλαδή να συμμετέχω. Να συμμετέχω και στα ΜΜΕ αναγκαστικά όταν το ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο, έτσι ώστε αυτά που πρεσβεύει ο Ένωσης Κεντρών να αρχίσουν και να ωφελούν και πιθανότατα και να υπάρχει είσοδος στη Βουλή. Εγώ αισιοδοξώ. Αισιοδοξώ δηλαδή ότι μακάρι σας ευχόμαστε. Που ρίξανε άκυρο η αποχή θα έρθουν κοντά μας, αλλά και τα άλλα κόμματα βλέποντας την πολυλογία, τη φλιαρία, τη διάθεση επαιγμού της κοινωνίας, κάποιες χιλιάδες ανθρώπων θα προσθεθούν στους ψήφους της Ένωσης Κεντρών. Μακάρι σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο και ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Είναι ωραίος άνθρωπος ο Βασίλης ο Λεβέντης, αξιοπρεπής.